να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Βεβαίως. Από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Κωνσταντινέας. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντινέα. Από τη Νέα Δημοκρατία είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Καλημέρα. Παραμένει μαζί μας η κυρία Ζάνα Μπεμπόνη. Ακριβώς. Όπου έγινε σάλος μέσα στο διαδίκτυο με μια ανάρτησή της που γνωστοποίησε ότι ένα ημισόγειο διαμέρισμα που έχει στον Γκίζη, 43 τετραγωνικών, έχει κατασχεθεί και είναι, υποπληστηριασμό. Ακριβώς, της ήρθε χαρτί. Της έχει κατασχεθεί η σύνταξη. Της έχει κατασχεθεί το ΕΦΑΠΑΞ. Ναι, δεσμευμένος ο τραπεζικός, λογαριασμός δεν μπορεί να κινηθεί. Και φοβάται να κάνει για τη 43 χρόνια ασφάλισης. Σωστά, έτσι. Σωστά. Με έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Σωστά. Και επιστημονική δραστηριότητα. Αυτό δεν έχει σημασία, θα μπορούσε να συμβεί. Εσείς είστε κυρία με τις μπάρες, με αυτή την περίπτωση. Εγώ είμαι. Ήθελα πάρα πολύ να σας γνωρίζω. Ήθελα πολύ να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε τώρα. Περήφανη. Που ακούσατε τον Τσίπρα και σηκώνατε τις μπάρες και τώρα ο Τσίπρας σας παίρνει το σπίτι. Μη μου το λέτε έτσι, γιατί σαν εμένα ήταν πάρα πολύ. Το ξέρω. Δεν είπα το ανάποδο, το ξέρω. Δεν συμμετείχα, κύριε Γεωργιάδη, στο κίνημα Δεν Πληρώνω. Γιατί δεν έχω την ψυχολογία, τη μανταλιτέ, αν το θέλετε έτσι, του στρατηγικού κακοπληρωτή που με παρουσιάζουν. Ακούστε πώς μιλάει. Ακούω, πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι έλεγαν ότι σηκώστε τις μπάρες γιατί είναι παράνομο. Και πράγματι, η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών δεν είναι κάτι τι. Πάντως τους πιστέψατε, αυτό λέω όταν το λέγανε αυτό. Δεν ψήφισα. Δεν με νοιάζει, ψήφισατε. Ψηφίζετε ό,τι θέλετε. Ακούστε, είστε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και καλά κάνετε και υποστηρίζετε τις θέσεις σας. Εγώ είμαι από την πλευρά του μικρού Έλληνα, παρόλα τα χρόνια της ηλικίας μου δεν τα τρώγα, δεν έβγαζα. Είχα μεροδούλη, μεροφάι, το είχα το μεροδούλη μου, είχα και το μεροφάι μου. Σήκωνα τις μπάρες γιατί δεν μπορούσα να πληρώσω την επάχθεια των διοδίων. Και τώρα τι γίνεται? Πάω από τον παράδρομο. Και τώρα τι έχει γίνει με τον πληστηριασμό, τι έχει γίνει ακριβώς? Δεν με ενημερώνουν και δεν ξέρω αν θα γίνει πληστηριασμός και πότε θα γίνει, γιατί πλέον έχουμε τις ηλεκτρονικούς. Πάντως είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός της, δεν μπορεί να κάνει διακανονισμό. Δηλαδή αν πείτε εσείς κύριε Κωνσταντινέα, ότι εγώ θα της δώσω τα λεφτά, ρε Παπαδάκη, γιατί 10.000 είναι και οι τόκοι πάλα 5-15. Ο λογαριασμός θέλω. Μην τα βάλετε στην τράπεζα. Ο λογαριασμός είναι δεσμευμένο. Θα τα πάρετε πίσω. ΕΦΑΠΑΞ από τη σύνταξή τη δεσμευμένο. Ούτε έγινε συμψηφισμός. Δεν έχω τα δεδομένα. 9.000 είναι το ΕΦΑΠΑΞ που 10.000 χρώσταγε, θα μπορούσαν να τις πούνε. 10 σου, να μας δίνεις, 9 να σου δίνουμε, 1.000 χρωστάς. Δεν θα της ερχόταν το κατασχετήριο. Δεν μπορεί να πάρει τη σύνταξή της. Δεν ξέρω από πού προήλθε το χρέος. Στο δημόσιο. Στο δημόσιο. Υπάρχουν. Είναι έμφυα. Είναι έμφυα. Είναι μπάρες. Ωραία. Έτσι. Και ο φάρος εισοδήματος, τον οποίο δεν μπορούσα να πληρώσω με τα 588,26 που είναι η σύνταξή μου με τη διαδοχική ασφάλιση και την ημιαπασχόληση που είχα τα τελευταία συντάξιμα χρόνια της ζωής μου, όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως ορομίσθια καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας σε πάρα πολλά δημοτικά της επαρχίας που πήγα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και θέλουν διεκπεραίωση τέτοιου είδους. Πάντως, κατασχετήριο μπορεί να βγήκε, πληστηριασμός δεν βγήκε. Τώρα αν ήσασταν υπάρχει άτυπη συμφωνία. Είναι του δημοσίου το χρέος. Αν ήσασταν το δημόσιο κάνει πληστηριασμούς. Για τις ενέργειες που κάνετε, ο καθένας επειδή μίλησε και ο αγαπητός ο Άδωνης, ο καθένας προφανώς ήρθατε στην κατάσταση αυτή από τη διακυβέρνηση του κυρίου Άδωνη. Δεν ήρθατε τυχαία στα 2,5 χρόνια. Προφανώς ήρθατε από αυτή. Οπότε κάποιο κίνητρο είχατε, αν μου επιτρέπεις, κάποιο κίνητρο είχατε τότε για να αγαναχτείτε και πόσα εκατομμύρια ανθρώπων. Το ένας παρανομαστής είναι αυτό, αλλά συμφωνώ μαζί σας, εγώ δεν πιστεύω θα βγει πρώτης κατοικίας αν είναι σε πληστηριασμό το σπίτι σας. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό να απαντήσει, να και μετά της Ζάνα μου τα έξω. Μόνο να πω στον κύριο Κωνσταντινέα ότι ο κύριος Γεωργιάδης ποτέ δεν προέτρεψε την κυρία ή την κάθε κυρία να σηκώνει τις μπάρες. Ούτε εγώ, κύριε. Ο κύριος Τσίπρας το έκανε. Εγώ, μιλάτε για μένα. Με διακόψατε. Ωραία, εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας, στο κόμμα του οποίου είστε βουλευτής, το έκανε. Στη Βουλή. Και πήγαινε ο ίδιος στις μπάρες και έλεγε στους Έλληνες μην πληρώνουν τα διόδια γιατί είναι παράνομα. Όπως σωστά είπε η κυρία. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός εφαρμόζει ένα νόμο που στην κυρία που της έλεγε και στην κάθε κυρία, στον κάθε κύριο που της έλεγε σηκώστε τις μπάρες γιατί είναι παράνομες, τώρα στέλνει κατασχετήριο.
Δεν μπορείτε να μην βλέπετε τώρα την κοροϊδία. Τις μπάρες στο κατασκευτήριο. Τις μπάρες σας είπε ότι είναι. Από τις μπάρες σας είπε. Βεβαίως. Και να πω κύριε Παπαδάκη, επειδή ήμουνα στη δική σας εκπομπή πριν από μερικά χρόνια, είχα πει το θέμα, αν θυμάστε εδώ, εσάς, ότι μέσα στον καπιταλισμό γίνονται πληστηριασμοί. Και ότι πρέπει, θυμάστε που είχαμε κάνει και μια διαφωνία μεγάλη και με πέσατε δύο τις μέρες και δικαίωμά σας. Έτσι είναι η πολιτική. Πώς αισθάνθηκα, πείτε μου, χθες που άκουγα τον κύριο Μάρδα, που λέει του κακό, στον Δημήτρη Τάκη, στα παραπολιτικά, και μπράβο στον Δημήτρη Τάκη που του έκανε αυτή την ερώτηση, γιατί καταλάβαμε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Ο οποίος είπε ο κύριος Μάρδας, αν έχετε το Θεό σας κύριε Παπαδάκη, ότι κακός η Νέα Δημοκρατία επί τέσσερα χρόνια εμπόδιζε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Γιατί αν είχε κάνει τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας Νέα Δημοκρατία πριν από τέσσερα χρόνια, τώρα θα είχε ομαλοποιηθεί η κατάσταση και οι τράπεζες θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση. Και όταν ρώτησε δικαίως ο Δημήτρης Τάκης. Και όταν ρώτησε δικαίως ο Δημήτρης Τάκης, μα το κόμμα σας έλεγε κανένα σπίτι αρχαία τραπεζίτη. Απήντησε, δηλαδή για το Θεό ρε παιδιά, εσείς μας βλέπετε. Απήντησε. Και λοιπόν, επειδή το λέγαμε εμείς, η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει τη δουλειά της, δεν κυβερνάει αντιπολίτευση. Εμείς, λέμε, αντιπολίτευση ήμασταν, λέγαμε ό,τι θέλαμε. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, απάντηση. Με συγχωρείτε. Εσείς με τον αγώνα που είχατε κάνει την εκπομπή αυτή για τους πληστηριασμούς, ακούσατε ποτέ έναν Σιριζέο να ζητάει από τη Νέα Δημοκρατία να μην βάλει προστασία στην πρώτη κατοικία? Έναν, ακούσατε μία φορά? Όχι. Έχετε δει τέτοιους πολιτικούς απατεώνες στην ιστορία της Ελλάδος? Αυτό είναι δική σας. Πολιτικούς απατεώνες. Εγώ δεν έχω δει μεγαλύτερους. Δεν έχω δει μεγαλύτερους. Κύριε Κωνσταντινέα, με συγχωρείτε. Επίσης είναι, όπως είπε ο Μυστικλής, ρήτορες ή ρήτορες ήρθαν να ρητορερεύσω το ρητορευμένο, επειδή ήταν ψευδοί άνθρωποι τόσα χρόνια και τώρα βάλανε χαλίκια στο στόμα του. Ακούστε τώρα να σα πω. Όχι, θα μα πείτε εσεί. Γιατί ο λαϊκισμός, όπως λέτε για τον κύριο Μάρδο, θα μα πείτε κι εσεί τα νέα, ποιο πρώτο σπίτι. Ποιο πρώτο σπίτι, κύριε Άδωνη, κατοικία κύριε, που σας συμπορεύεστε. Συμπορεύεστε. Μα σας το δείχνει. Ακούστε. Μα σας το δείχνει. Δεν βγήκε σε πληστηριασμό το σπίτι. Μα έχουν κάνει κατάσχεση, κύριε. Άλλο κατάσχεση, άλλο πληστηριασμό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Πληστηριασμό για χρήση με να ολοκληρώσω. Γίνονται. Ακούστε να σας πω κάτι. Όπως σεβάστηκα και σας άκουσα. Αλλά θα με σεβαστείτε. Αν θέλετε να πατάτε στο λόγο μου. Την κυρία να κοιτάτε. Σε εσά μου θέσατε το ερώτημα. Σε εσά θα κοιτάω. Δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι της όμως για να πληρώσει τα χρέη και μετά λοιπόν, να παραμείνει σε κύριε Παπαδάκη, μπορώ να πω. Είπε κάποιο συγκεκριμένο πράγμα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και αναφέρθηκε σε κάποια γεγονότα. Πέστε μου, εσείς που συμπορεύεστε με τους ανθρώπους του τύπου, όπως τα νέα και ανθρώπους τους ιδιοκτήτες, και εσείς βγαίνετε και φωνάζετε στη Βουλή, λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να. Τέλος πάντων, μπορείτε να μου πείτε ποια πρώτη κατοικία. Λαϊκή κατοικία βγήκε στον πληστηριασμό. Στον πληστηριασμό. Να απαντήσω. Υπάρχει νόμος, κύριε Πρώτον αυτόν. Να απαντήσω. Όχι. Γιατί το ξέρετε. Δεν έχω τελειώσει. Άμα, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μην αγχώνεστε. Γιατί δεν είναι το σπίτι του Βολταίρου. Όπως η Κηφισιά το 1-200. Εκτός αν έχετε πάει διακοπές στο Βολταίρο εσείς. Ωραία. Επειδή θέλουμε τεχνιέντος. Τεχνιέντος δεν είναι χειδαιότητα. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη. Πάμε. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, θα έρθω. Κανένα σπίτι. Είναι πραγματικότητα. Κύριε Κωνσταντινέα, κανένα σπίτι πρώτη κατοικία δεν έχει βγει στον πληστηριασμό ακόμα. Ωραία. Όταν το κάνετε, θα το δείτε. Μη με διακόψετε ξανά. Ωραία. Ούτε και εσεί θα με διακόψετε. Γιατί 31 Δεκεμβρίου του 2017, δηλαδή σε λίγε μέρε, λύγει η προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία. Και συμφώνησε ο κύριος Τσακαλώτος χθες με την Τρόικα στο Χίλτον και βγήκε περιχαρής ότι δεν θα φέρει νόμο όπως έκανε η κακιά κυβέρνηση του Σαμαρά για να προστατεύει την πρώτη κατοικία και από 1η του 2018. Άρα μην με ρωτάτε αν έχει βγει. Η απάντηση είναι δεν έχει βγει. Από τον νόμο που είχαμε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από 1η του 2018 θα βγει. Από αυτό που κάνει πρώτη φορά αριστερά. Και του Σταθάκη της Κατσέλη και του Σταθάκη που έκανε υπερεκτίμηση, που έκανε άνοιγμα. Αυτή είναι η απάντηση. Και για τον εξειδικαστικό στις επιχειρήσεις. Μια κουβέντα και πάμε και στα υπόλοιπα. Ζάνα, μια κουβέντα. Απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Κωνσταντινέα, και σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί είσαστε, προέρχεστε και είστε σε κόμματα που έχετε κυβερνήσει. Εσείς κυβερνάτε κιόλα. Και σας ρωτάω, είναι δυνατόν να ήμουνα μέχρι το 2010 οι συνεπείς φορολογούμενοι που πλήρωνα τους φόρους μου και δεν χρωστούσα μία? Όταν η αρχική σύνταξή μου ήταν 932 ευρώ και προσγειώθηκε μνημονιακά στα 588,26. Όταν δούλευα χρόνια ολόκληρα για να πάρω 13η και 14η σύνταξη, την οποία την κόψανε.
Όταν μου μειώσατε κατά 50% ουσιαστικά το μισθό μου, όταν μου δώσαν τις προάλλες ένα εφάπαξ, τα 2/3, γιατί ήμουν νεότερη, τώρα έγινε 65-66, και αυτό κόβεται από 1η Ιανουαρίου, όταν από αυτό το ποσό μου πρέπει να πάρω κάποια φάρμακα, γιατί έχω κάποιο κουσουράκι λόγω ηλικίας, και με μια επίθεση που δέχτηκα όταν μου σπάσανε κάποιοι τα δύο πόδια, γιατί έτυχε να είμαι μάρτυρα στην δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεότιδα. Στην κακιά στιγμή έτυχε να είμαι μπροστά. Σας ρωτάω, είναι δυνατόν να είμαι στρατηγική κακοπληρώτρια, να στρέφομαι ουσιαστικά εναντίον του κοινωνικού συνόλου? Και εσείς, πολίτες της χώρας, είστε μεν βουλευτές, αλλά δεν πάβει να είστε πολίτες. Δηλαδή, είμαστε, άμα το πάρουμε έτσι, μετακυλείεται το χρέος το δικό μου σε εσάς. Εμένα όμως μου μειώσανε κατά 50% τη σύνταξή μου, την οποία αυτή τη στιγμή έχουν δεσμεύσει. Σας ρωτάω, πώς θα εξυπηρετήσω το χρέος? Και από την άλλη πλευρά, λέτε πρώτη κατοικία. Μα δεν έχω άλλη. Έχω ένα σπίτι στο χωριό, γονική δεν παροχή, από την Μακαρίτισσα. Αγαπητή μου κυρία, δεν μας θα βγει σε πληστηριασμό. Ακόμα και από οφειλές έμφυα. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή σας πάσανε και έχετε φέρνετε με φαρμακευτική αγωγή, τουλάχιστον για το θέματα υγείας, για τα θέματα υγείας που γνωρίζετε πολύ καλά, και τη 13η σύνταξη μπορείτε να απευθυνθείτε στα ερωτήματα εδώ στον αγαπητό κύριο Γεωργιάδη. Υπήρχε δέσμευση για επαναφορά της. Δεν θα μπω σε αυτό το δίπολο. Okay. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Δεν θα μπω σε αυτό το δίπολο. Το έτσι είναι ότι υπήρχε δέσμευση για επαναφορά της, δεν κάνατε. Καλά το είπατε. Ναι. Τη δώσαμε πέρυσι. Και φέτος αναγκαστήκατε να ψηφίσετε και το μερισματάκι που παίρνει 3,4 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τις αλήθειες θα λέμε. Να μιλάω κι εγώ όμως. Βεβαίως. Έχουμε κύριε Γεωργιάδη μαζί σας. Το κοινωνικό μέλημα δόθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014. 77 εκατομμύρια. Τον Απρίλιο. 77 που είχατε μαζί. Δεν θα με διακόψετε όμως. Μην το διακόψετε. Τώρα μιλάω εγώ. Εντάξει, τώρα σταματάς τώρα. Θα μάθετε να σας διακόψετε. Δεν λέτε σωστά επιχειρήματα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μάθετε να σας διακόψετε. Κύριε Κωνσταντινέ. Κύριε Κωνσταντινέ. Δεν έχετε ανάγκη να προστασίασαι. Έχω ανάγκη να ακούω. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα προστασίας. Είναι θέμα πολιτισμένου διαλόγου. Το κοινωνικό μέλημα για πρώτη φορά δόθηκε τον Απρίλιο του 2014, 550 εκατομμύρια, και ο κύριος Τσίπρας δεν το ψήφισε, λέγοντας ότι προέρχεται από ματωμένο πλεώνασμα. Άρα υποδείξεις περί συνέπειας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να ακουστούν. Και όταν απέναντι είναι η κυρία που τις παίρνουν το σπίτι για τις μπάρες, όπου ο Τσίπρας έλεγε να τις σηκώνουνε, και εσύ μου λες αυτό δεν με νοιάζει, εγώ δεν το είπα, να είσαι πιο προσεκτικός. Ωραία. Μπορώ να απαντήσω πάνω σε αυτό? Για τις μπάρες. Όχι, για τις μπάρες και για αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Απάντηση. Από αυτά που δώσατε τα 400 εκατομμύρια, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, που λέτε, είχατε μαζέψει 77 και τον προϋπολογισμό δεν το κλείσατε. Σας τα είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Και είχατε πει για 1,5 δις. Αυτά είναι αερολογίες. Ο προϋπολογισμός δεν άκουσε. Το πραγματικό πλεώνασμα, ξαναλέω, ήταν αυτό που βγήκε πέρυσι και δεν το ψηφίσατε, και αυτά που βγήκανε φέτος και λέγατε ότι είναι από υπερφορολόγηση. Και θα απαντήσω από πού ήτανε. Ήτανε από 450 εκατομμύρια που ξεκληρίσατε τα ταμεία. Από τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλα 450 εκατομμύρια από άλλους. Κύριε Κωνσταντινέ, θα βάλω εγώ τον τώρα από... Έχει μάθει τα νομιλία. Όχι, κύριε Κωνσταντινέ. Εσάς θα σας στείλω στο κινητό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και μετά θα βάλουμε εμείς τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα θέματά μας, μια ερώτηση για τον κύριο Γεωργιάδη, για τα όσα ανακοίνωσε, το όσο έκανε γνωστά στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, κύριε Γεωργιάδη, όπου ουσιαστικά αποκλεί και φωτογραφίζει την Ντόρα Μπακογιάννη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι βέβαια μια εσωτερική υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν θα υπουργοποιηθεί. Φωτογραφίζει σαφέστατα την Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν θα υπερασπιστώ εγώ την Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά είναι το πιο έμπειρο στέλεχος το οποίο έχετε αυτή τη στιγμή μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Θα υπερασπιστώ εγώ την Ντόρα Μπακογιάννη. Και θα σας πω ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ασχέτως αν κάποιος συμπαθεί ή δεν τη συμπαθεί, η πολιτική τη συγκρότηση. Εγώ τη συμπαθώ, τη χάνει. Γιατί έτσι όπως το είπατε, θα αφήσατε λίγο το λέω γιατί. Το ίδιο ισχύει για μένα, για κάθε πολιτικό, κύριε Παδάκη. Όλοι οι πολιτικοί έχουμε ανθρώπους που μας συμπαθούν και ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν. Σωστό. Κυρία Μπακογιάννη, όμως, από όλους, εχθρούς και φίλους, αναγνωρίζεται ως ένας πολιτικός με μια πολύ μεγάλη συγκρότηση. Και υπό την έννοια αυτή, η γενναία απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά ο Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει να συμβολήσει κάτι που πιστεύω για την ελληνική κοινωνία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του λαού με το πολιτικό του σύστημα είναι σημαντικό.
να συμβολήσει την πολύ ότι μπορεί ο ίδιος ο αρχηγός να παίρνει μια επώδυνη για αυτόν απόφαση. Και η επώδυνη εδώ δεν είναι γιατί είναι μόνο αδερφή του, αλλά γιατί είναι ένα άξιο και συγκροτημένο πολιτικό στέλεχος, όπως σας είπα προηγουμένως, μια πολιτικό με μακρά εμπειρία, όπως σας τα είπατε. Αλλά ο Μητσοτάκης παίρνει το κόστος μιας επώδυνης αποφάσεως για τον ίδιο, για τη δική μας παράταξη, για να δείξει ότι πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Όταν από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κόμμα που ο κύριος Τσίπρας έχει διορίσει τον κρατικό μηχανισμό μέχρι και τον τρίτο ξάδερφό του και τον πατζανάκι του. Αυτή είναι η διαφορά που θέλει να δείξει η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, κάνουμε μια νέα αρχή, πάμε μπροστά. Και ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επ' αυτού έχετε να πείτε κάτι, είναι εσωτερική υπόθεση. Ακούστε, είναι... πρέπει να καταλάβει ο κύριος, είναι εσωτερικό, δεν με αφορά, αλλά θα κάνω ένα μικρό σχόλιο. Καταρχήν, κύριε Γεωργιάδη, πολιτικά μιλάω και όχι ειδικά σε εσάς, δεν έχω δει μεγαλύτερο πολιτικό μπιφτεκά μετά τη μεταπολίτευση, πολιτικό μπιφτεκά μετά από εσάς. Όπου φτύνατε, γλύφετε πολιτικό μπιφτεκά. Δεν έχω ξαναδεί. Συγγνώμη, δηλαδή, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Εσείς κατηγορούσατε τον Καραμαλή. Το Σαμαρά, τον πατριώτη μου, πάτε τώρα εκεί κάτω, τρέχετε. Πάτε από εδώ, το Μητσοτάκι του δίνατε αμάξι, πάει έτσι. Τώρα πάτε το ίδιο στην τώρα. Γνωρίζετε ότι στη Νέα Δημοκρατία 30 βουλευτές αυτή τη στιγμή από Βόρεια Ελλάδα οι περισσότεροι, θα καταλάβετε τι εννοώ, κάνουν λευκή απεργία. Προχτές την επίκαιρη ερώτηση για τα εξοπλιστικά δεν πατήσανε βαριά στελέχη. Αυτό μπορείτε να το αναλογιστείτε. Και μου μιλάτε για συσπήρωση και μου μιλάτε για ποιους διορίσανε. Όταν εσείς στο Κελπνό, με αυτά που έχουμε ακούσει και αυτά που έχουν βγει, και να τα δούμε αν είναι αληθινά ή όχι, για τις συνομιλίες, τα αντικειμενικά σας κριτήρια ήτανε αν σηκώνει σπαγκάτο η χορεύτρια ή αν δεν σηκώνει. Μπορεί να έχετε μία άλλη φιλοσοφία από το Dancing in the Stars, αλλά εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς η πολιτική σκηνή, η πολιτική σκηνή, η πολιτική σκηνή. Αυτό τώρα που κάνουμε είναι πολιτική αντίθεση. Η πολιτική σκηνή. Ενώψει και παντάκι, αλλά η υπομονή μου είναι τα ωριά. Δεν έχει υπομονή με εμένα. Όχι, κύριε Παντάκι. Θα προσβάλλει τη γυναίκα μου στον αντένα. Για το σόου του αντένα. Δεν προσβάλλω κανένα. Την εκτιμώ πάρα πολύ. Προσέξτε. Άμα δεν θέλετε να το πείτε, ο ίδιος την πρόθους. Μα είναι ατζέντης ο κύριος. Δεν είναι πολιτικός έτσι όπως το λέει. Δεν πρόσβαλα καμία κυρία. Κύριε Παπαδάκη, με φέρατε στην εκπομπή, με προσβάλλετε. Εγώ όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Κύριε Κωνσταντινέα, μισό λεπτό πριν την τελευταία λέξη. Νομίζω ότι είναι ατόπιμο να αναφερόσαστε στις δραστηριότητες. Μα δεν αναφέρθηκα σε όνομα. Γεωργιάδη. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει τη μυγά και μοιάζεται. Να τον αντιμετωπίσετε πολιτικά και να σας αντιμετωπίσει ας πολιτικά. Ας μας απαντήσει ο κύριος Άδωνης. Και αν σας προσβάλλει, ωραία. Αν αρχίσει τώρα αυτός και λέει ότι είσαστε διαιτητής εσείς. Ναι, τιμή μου και καμάρι μου. Μακάρι ήταν όλοι έτσι. Αυτό θα κάνουμε εδώ όμως. Ακούστε όμως να σας πω. Εδώ δεν είναι πάνελ. Κύριε Παπαδάκη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας αφήνω. Και σας λέω πολιτικά τώρα. Ναι, αλλά όμως με πολιτικά. Ας μας εξηγήσει. Ας μας εξηγήσει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρώτον. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει να έρθουν οι επενδυτές και όταν μέλος της οικογένειάς του και δεν είναι ανανδρία όταν κάνουν κοινή φορολογική δήλωση. Πάει τα λεφτά απ' έξω. Να και απαντήσει. Σκεφτείτε. Πρώτον, να αυτόν. Δεύτερο, ας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Βάλετε πολλά. Πάει σε όλο το όνομα. Αυτό δεν είναι κανένα να απαντήσει. Και ας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Τελευταίο ερώτημα. Περήφανος όταν ήταν προϊστάμενος Υπουργείο Υγείας στο Κελπνό, που αυτό το έργο που γινόταν και αυτά που ακούμε στις εξεταστικές και ζήτηση Νέα Δημοκρατία να μην μεταδίδονται καν. Μάλιστα. Να μην μεταδίδονται αυτά που έχουν γίνει. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, παρακαλώ να απαντήσετε σε ό,τι από αυτά νομίζετε, σε ό,τι αφορά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους υπαινιγμούς για πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Χαρίζω, έτσι, το ήθος σας προστατεύουμε... που ακούσατε σε αυτούς που ψήφισαν αυτόν τον άνθρωπο για να είναι στη Βουλή. Οφείλω όμως να πω, επειδή άκουσα προσωπικούς υπαινιγμούς, στους οποίους φυσικά δεν μπορείτε να αφήσω αναπάντητους, ότι όταν, κύριε Κωνσταντινέα, είσαι ο άνθρωπος που έχει δει όλη η Ελλάδα
να χορεύει στην Πάολα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα όταν υπήρχαν 22 νεκροί στη Μάνδρα. Το ξέρω αυτό. Και το μετά πεις. Να έχεις τα μούτρα να πηγαίνεις στο Sky και να κάνεις μαθήματα στη Δήμαρχο. Ενώ ήσουν στην Πάολα και τραγουδούσες τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το πρωί. Το να κάνει σε μένα υποδείξεις ύφους πάει πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε τώρα όμως προς τα άλλα, δεν θα τα αφήσω. Όχι, ούτε κι εγώ θα τα αφήσω. Και αυτή είναι προσωπική επίθεση. Αυτή όλη. Αυτή είναι καθαρά πολιτική. Καθαρά όχι, πολιτική. Όχι, γιατί, λοιπόν, γιατί εγώ δεν πήρα τη γυναίκα μου στο σπίτι. Στο μπορώ, κύριε Μπαδάκη, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, κύριε Κωνσταντινίδη. Μιλάγατε τόση ώρα. Ωραία. Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. Όταν είσαι σε ένα κόμμα που προηγουμένως απεδείχθη με την κυρία που είναι εδώ ότι έχει κάνει τέτοιου είδους κοροϊδία στον ελληνικό λαό και δεν ενδιαφέρεσαι σήμερα για τους πληστηριασμούς γιατί δεν σε βολεύουν, που το έχεις κάνει, ας πούμε, πρωταθλητισμό το κόμμα σου, να μιλάς σε μένα για ανακολουθία στην πολιτική, θα πέσουν τα φώτα να σε πλακώσουν. Όταν είσαι σε ένα κόμμα που ο πρωθυπουργός σου έχει αδερφό που καταδικάστηκε για πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα. Το να μιλάς για τη γυναίκα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας που είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας και την κυνηγάτε μόνο και μόνο. Μέσα μπήκαν οι επιχειρήσεις όλες. Μέσα ήταν όλες. Τις ξέρετε τις επιχειρήσεις? Θα τις βρούμε στη Βουλή. Τις ξέρετε. Θα τις βρούμε στη Βουλή. Όταν είσαι, να ολοκληρώσω, ναι. Όταν μιλάς για κοινό ποθενέσχες και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάνει ποτέ κοινό ποθενέσχες με την σύζυγό του, άλλο αν εμείς το βγάζουμε γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τα ίδια με εσάς. Τολμάς να τα λες. Τώρα θα το βγάλουμε. Λοιπόν, ακούστε. Η υποκρισία σας έχει και όρια, κύριε Κωνσταντινέα. Ναι. Έχει και όρια. Λοιπόν, είστε οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Εκλεγήκατε λέγοντας: θα καταργήσω τον ένφια, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα μειώσω το ΦΠΑ. Θα καταργήσω τους πληστηριασμούς. Με ένα μνημόνιο να έλεγες ότι πήγαμε και πήγαμε έξι μονάδες. Και αφού τα είπατε όλα αυτά, και με μνημόνιο, και στις 6 μονάδες, και το 18 θα το στέλνουμε. Το 18 έλα να το δεις. Ζάνα, τι λες. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όσον αφορά τα περί Κερδινό και τα περί υγείας, στην Εξεταστική Επιτροπή έχετε γίνει ρεζίλιο. Πάρα εδώ πως ήσουν αλιάρδα, τι φίλε. Όταν είχε νεκρούς, όταν είχε νεκρούς, το κάνω τη γυναίκα μου. Μην κάνεις εσύ. Κύριε Παπαδάκη, την προσωπική μου ζωή θα μου βγάλει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Είχε νεκρούς τότε. Εγώ είμαι στο νεκρούς πάνω πήγες. Στους νεκρούς πάνω πήγες. Στο αίμα των αγιών πήγες. Και χώρα μου φοβάμαι. Καταλάβες. Εγώ δεν σε φοβάμαι. Όχι εσύ. Εγώ το κάνεις διαιτητής. Είσαι χαλάς. Δεν ξέρει Ελλάδα να μην ζητήσεις. Είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι αντιπρόεδρος. Είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να τον ισχυρώσαστε. Κύριε Κωνσταντινέα, σας παρακαλώ. Εγώ ήρεμος είμαι, κύριε Παπαδάκη. Όχι. Αλλά βγάλατε. Όχι, το ίδιο με έβγαλε στο Twitter. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έβγαλα φωτογραφία. Τι λέτε. Ούτε είπα γιατί πήγε στην Πάολα. Είπε γιατί πήγε στην Πάολα. Όταν είχαμε εθνικό πέρδος. Θέλω για να ηρεμήσω. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ δεν σε φοβάμαι. Άσε για τις εποχές σου στη διαιτησία που είσαι και περήφανος για τη διαιτησία. Όλη η Ελλάδα ξέρει τι έκανε ως διαιτητής. Επαναστάτης με αιτία. Όλη η Ελλάδα ξέρει τι έκανε ως διαιτητής. Είσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός. Ο μεγαλύτερος. Μετά τη μεταπολίτευση, μεγαλύτερος πολιτικός. Λοιπόν, κύριε Μπεμπόνη, ναι, θα το δούμε. Θα φύγεις από τη χώρα πάλι. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντινέα. Θα φύγεις από τη χώρα πάλι. Κύριε Κωνσταντινέα, θα είμαι εδώ. Θα φύγεις από τη χώρα πάλι. Θα φύγεις από τη χώρα πάλι. Σιγά. Είδατε, διαιτητικά κόψανε, είδατε. Όταν είναι. Εντάξει, έχουμε κανόνες. Εδώ κύριε Κωνσταντινέα, σας παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντινέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε λίγο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν, η εκπομπή αυτή δεν υιοθετεί τέτοιου είδους επιθέσεις, κύριε Κωνσταντινέα. Και για τον κύριο Γεωργιάδη θα το πείτε αυτό, κύριε Παπαδάκη. Βεβαίως θα το πω, βεβαίως θα το πω, αλλά ξεκινήσε το πω. Τα μπουζούκια που βγήκε σε μονοκάμερο, λέει, τον είδε στο συνεργάτη μου απ' έξω που τον εχαιρέτησε και του είπε να ζήσει. Ήταν νεκρή! Ήταν εθνικό πέρδο! Ήταν 22 νεκροί! Πήγε στο Σίδνεϊ! Στο Σίδνεϊ! Το τραβούσε σέλφι! Και τα πλήρωναν οι ομογενείς, γιατί εγώ δεν πήρα κανένα συγγενή μου. Κύριε Κωνσταντινέα, κύριε Κωνσταντινέα, σας παρακαλώ. Παρακολουθείτε μία αντιπαράθεση, η οποία ξέφυγε από το πολιτικό. Ο μέγας πολίτης
Γιώργο έγραψε. Δύο, δεν θα το πω, μάλλον να σε ξένο να χαιρώνα. Και ο αχαιρώνα είναι η Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Εδώ έχετε δίκιο. Στον πόλη και αναφέρομαι. Γιατί αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο. Και επίση. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, ο κύριο Κωνσταντινέα. Ιεραρχείο μεγαλύτερο θέμα. Αυτά. Από του πληστηριασμού. Σοπάτε. Από το τυπέντε το σπίτι τη κυρία. Αυτό για να καταλάβετε τι είναι. Μου πήρατε το λόγο. Τη διακυβέρνηση τη δική σα ήρθανε. Που βγαίνατε και ήσασταν υπέρ του τόπου. Αφήστε τι είναι να μιλήσω. Αφήστε τι να μιλήσω. Στη Βουλή υπάρχει ο Προεδρεύων. Και εδώ έχουμε Προεδρεύοντα. Και σου δώσω το λόγο. Είναι και ψηλό. Είναι και ψηλό. Εγώ είμαι μικρή και χωράω σε μικρό μπουκάλι, αλλά είμαι ωραίο άρωμα. Και έχω μάθει να αγωνίζομαι από τα 16 μου μέχρι τα 65 κλεισμένα που είμαι τώρα. Είστε από τη Μεσσηνία, από τη Μεσσηνιακή Μάνη, από πού κατάγεστε, από ποια μεριά. Είμαι και εγώ. Το κανονικό μόνο μου, όπως είδατε, είναι Γιαννούλα. Εκεί στο πάρκο Τρίτσι, λοιπόν, υπάρχει το ρέμα της Γιαννούλας. Προσέξτε, μήπως φουσκώσει κάποια στιγμή αυτό το ρέμα της Γιαννούλας και σας πάρει παραμάζωμα και τους δύο τους μνημονιακούς και μετά το τι θα γίνει δεν θα μαζεύεται. Και το φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει από το πουθενά αυτό το ρέμα της Γιαννούλας. Και ο έκια λίμωνο. Γιατί η Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας. Και η Ελλάδα έχει ξεπουληθεί αυτή τη στιγμή. Δώστε τη 13η σύνταξη, δώστε τη 14η. Δεν την ψήφισαν. Φέρτε μας, κύριε Κωνσταντινέ, με όλο το σεβασμό. Δεν το ψήφισαν. Φέρτε πίσω την αξιοπρέπεια των Ελλήνων που πηγαίνουν από τα μπαλκόνια. Στην οδό Κουμανούδη την περασμένη εβδομάδα, όταν γινόντουσαν οι πλημμύρες στη Μάντρα, πήδησε μια γυναίκα. Και όταν μπήκαμε μέσα με την πυροσβεστική, γιατί εγώ ειδοποίησα, βρήκαμε ότι της είχε πάει κατά σχετήριο. Η γυναίκα 76 δεν άντεξε, πήδησε από τον τρίτο, έγινε αληφή κάτω. Το έζησα να το δω κι αυτό. Όπως έζησα το 64 να δω την Ασημούλα Ραχιώτη να την παίρνει η Νάρκη στο Γοργοπόταμο. Εγώ χθες ήμουν στο Γοργοπόταμο. Ανήκω εκεί. Είμαι απέναντί σας, αλλά είμαστε όλοι Έλληνες. Την Ελλάδα ποιος την ξεπουλάει λοιπόν αυτή τη στιγμή, κύριε Κωνσταντινέα? Και είμαι κι εγώ κατά έναν τρόπο με καταγωγή από τη Μεσσηνιακή Μάνη, από τον πατέρα μου. Προσέξτε το ρέμα της Γιαννούλας. Θα σας πάρει παραμάζωμα. Και εσάς, κύριε Γεωργιάδη, όχι εσάς προσωπικά. Επίσης. Εγώ δεν μπορούσα να αντιμνημονεύω όπως ο κύριος. Είδα προηγουμένως. Άκουσα με έκπληξή μου. Απολύσεις με τον κύριο Τόμψεν, αν πάρετε τέτοια. Κύριε Κωνσταντινέα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Άκουσα με έκπληξή μου να φέρνετε. Εγώ δεν την είδα την κυρία Μανουελίδου και τον κύριο Γεωργιάδη να έχουν πάει στην Πάολα. Ίσως γιατί είμαι του κλασικού θεάτρου, ίσως. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν εκτιμώ αυτά τα οποία κάνει από καλλιτεχνικής πλευράς η κυρία Μανολίδου, έτσι να τα εξηγώ. Να τα βάζω στη θέση. Δεν ανέφερα καθόλου το όνομα. Εμένα. Βγάλατε φωτογραφία, κύριε. Βγάλατε φωτογραφία. Η εμβέλεια μου πάει μέχρι τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού που κάποιοι μου κάναν δώρο το εισιτήριο και θα πάω να την απολαύσω το απόγευμα. Το ασάκι. Εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όμως τι γίνεται. Πόσο διαφέρει αυτή η συμπεριφορά από τη συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη που με έχει κρεμάσει τα μανταλάκια και με αναφέρει αρχηγός πείρας διερμηνέων. Ας πάει να απαντήσει στον κύριο Πιώτα, τον προστάμενο εισαγγελία εφετών. Ο κύριος Πολάκης, αν είμαι αρχηγός πείρας διερμηνέων. Και εγώ ο Πολάκης. Και επίσης, γιατί δεν μπαίνετε στο Google να δείτε τις επιστημονικές μου ανακοινώσεις για τις οποίες εγώ, μία απλή ψηφοφόρος δεν σας γνωρίζω, δεν αμφισβητώ το έργο σας. Ναι, αλλά είναι εκτός θέματος. Όχι! Όχι, εκτός θέματος. Σπηλώνετε την κυρία Μανολίδου. Εκτός θέματος, αλλά. Εκτός θέματος. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντινέα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ήταν η κουβέντα που θέλαμε. Δεν ήταν η κουβέντα που θέλαμε σήμερα. Περιμένουμε να δώσουμε το πόθεν έτσι. Ξέφυγε η κουβέντα. Ξέφυγε η κουβέντα. Και πραγματικά δεν καλύπτει αρκετούς από εσάς που μας παρακολουθείτε και με τα μηνύματά σας το λέτε και συμφωνούμε απολύτως μαζί σας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντινέα και τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι περιττό να πω, κύριε Παδάκη, ότι αυτό που έγινε προηγουμένως τον κύριο Κωνσταντινέα είναι. Το έχετε κάνει νωρίτερα στο Twitter. Είναι ντροπιαστικό. Ντροπιαστικό είναι αυτό που ακούνε οι Έλληνες. Και αφιερώνω αυτό που περάσαν για να καταλάβει ο κόσμος. Εσείς είχατε ύφος και εσείς φωνάζετε. Τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θέλει να μεταφέρει την πολιτική ζωή στη λάσπη. Καλά, αυτό θέλει να κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα λογαριαστούμε, κύριε. Θέλω να ευχαριστήσω.